Έναν ακόμη θάνατο, τον τέταρτο κατά σειρά, ανακοίνωσαν οι υγειονομικέ αρχέ τη Κίνα την ώρα που νέα κρούσματα του νέου μυστηριωδούς κοροναϊού έκαναν την εμφάνισή του. Ενώ μετά την Κίνα και την Ιαπωνία, ασθενεί που φέρει τον ιό εντοπίστηκε και στη Νότια Κορέα. Ο νέο κοροναϊό προκαλεί επιδημία πνευμονία στην Κίνα. Σύμφωνα με τι νοτιοκορεάτικε υγειονομικέ αρχέ, η ασθενή είναι μια 35χρονη Κινέζα, η οποία αφήχθη στο Διεθνέ Αεροδρόμιο του Ινστον και τέθηκε σε απομόνωση διότι εμφάνιζε συμπτώματα όπω υψηλό πυρετό. Ο ιό είναι ένα ιό όπω όλοι οι άλλοι είναι με του οποίου ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε χρόνο. Ποια διαφορά και έχει αρχίσει να κινητοποιείται το παγκόσμιο σύστημα υγεία. Η διαφορά είναι ότι εμφανίζει ε, μια ε, μετάδοση, μια ικανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Άρα είναι δυνητικά επικίνδυνο γιατί μπορεί να εξαπλωθεί σε, μεγάλο, σε ένα μεγάλο εύρο χρονικό και χωρικό. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερον, έχει αρκετά μεγάλη νοσηρότητα. Δηλαδή, ε, αυτά που καταφέρει να κάνει σε έναν άνθρωπο δεν είναι απλά τα συμπτώματα ενό κρεολογήματο ή μια γρήπη έστω, αλλά μπορεί να φτάσει να κάνει μια επικίνδυνη πνευμονία, δυνητικά και για τη ζωή ή να δημιουργήσει αναπνευστική ανεπάρκεια, να έχει δηλαδή σοβαρά προβλήματα υγείας κάποιος που έχει προσληθεί. Εν τω μεταξύ, το ξέσπασμα τη επιδημία ιωγενού πνευμονία που οφείλεται σε νέο κοροναϊό στην Κίνα εξαπλώθηκε και σε άλλε πόλει. Το ξέσπασμα τη επιδημία ανακαλεί μνήμε τη κρίση του σοβαρού οξύο αναπνευστικού συνδρόμου από το 2002 έω το 2003, όταν ο κοροναϊό που το προκαλούσε εξαπλώθηκε από την Κίνα σε 37 χώρε και στήχησε τη ζωή σε συνολικά 774 ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση που βρισκόμασταν το 2002-2003, όσοι θυμούνταν, με το SARS. Με την επιδημία, δηλαδή την πανδημία που είχε γίνει, το, 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 το φόβο για πανδημία που είχε, υπήρχε την εποχή εκείνη και αν θυμάστε όλα τα μέτρα που πάρθηκαν αργότερα, με αποτέλεσμα να μειωθεί αυτή η ιστορία και να σταματήσει στην ουσία για τους ιούς, δυστυχώς, δεν έχουμε κάποιο φάρμακο με την έννοια της θεραπευτική θεραπευτικής αντιμετώπισης, ειδικά για τον ιό το συγκεκριμένο, τον ιό αυτόν για τον οποίο μιλάμε. Ε, Όμω τα, τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται κυρίω με την πρόληψη. Να σημειωθεί πω η έρευνα για τον ιό είναι ακόμη στο αρχικό τη στάδιο και υπάρχουν αρκετέ αδιευκρίνηστε παραμέτρη, ιδίω το εάν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πώ και πόσο εύκολα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια, μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρθει κάποιε αποφάσει. Πράγματι, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και προφανώ οι κυβερνήσει και οι οργανισμοί ανά τον κόσμο, όταν δουν ότι υπάρχει η ανάγκη, όπω και τότε, το 2003, θα πάρουν αποφάσει σχετικά με τη μετακίνηση των ανθρώπων και τα μέτρα προστασία. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμη από αυτό.